Αφήνω το μονόλογο και πάμε σε διάλογο μετά από πάρα πολύ καιρό. Με χαρά θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα από την ώρα για μπλε από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Την υγεία μας να έχουμε, έτσι, τα υπόλοιπα είναι δύσκολα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό, τα υπόλοιπα είναι δύσκολα και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα λύνουμε, για να δουλεύουμε να τα λύνουμε. Πολύ σωστά. Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα, 26 Μαΐου, να μιλάμε για προετοιμασία, να μιλάμε για μεταγραφές, να μιλάμε για φιλικά, να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι στην κουβέντα μας πολύ λίγο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, φαντάζομαι και εσείς περισσότερο από μένα. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που δεν ξέρω αν έρχεται σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό. Δυστυχώς έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι η δουλειά μου είναι να είμαι προπονητής, πρέπει να μιλάω για το αγωνιστικό κομμάτι. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω πάρα πολύ περισσότερο να σταθούμε στο αγωνιστικό. Σεβαστό, σεβαστό. Είμαι επαγγελματίας και πρέπει εκεί να μείνω, σε αυτό που κάνω, σε αυτό που αγαπάω. Και πρέπει να σου πω ότι όλα αυτά που είπες πριν με απασχολούν και εμένα όσον αφορά την προετοιμασία, τις μεταγραφές, το πόσο το μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα, για τη νέα σεζόν. Για να σε ηρεμήσω όμως θα πρέπει να σου πω ότι αυτά τα έχω ετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και από τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι, σε πολύ λίγες μέρες, σε 2-3 μέρες, θα έχουν τελειώσει όλα. Εάν όλα είναι ήρεμα στην ομάδα. Με οποιοδήποτε να είναι στο τιμόνι αυτής, διοικητικά μιλώντας. Εγώ έχω τις προτάσεις μου όσον αφορά και για την προετοιμασία. Έχω κάνει συζητήσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Όποια είναι η δυνατότητα της ομάδος οικονομικά. Το τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή όσον αφορά την προετοιμασία, το αθλητικό κέντρο. Πάντα η προτίμησή μου είναι το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι ανεβάζει την εικόνα της ομάδος, το πρεστίζ της ομάδος σε καλύτερες συνθήκες, με καλύτερους αντιπάλους, σε φιλικά παιχνίδια. Να είσαι σίγουρος ότι δεν πήγα για βόλτα στην Ολλανδία. Πήγα και για προσωπικό όφελος, παρακολουθώντας μεγάλες ομάδες του εξωτερικού της Ολλανδίας πώς δουλεύουν, συζητώντας με προπονητές, αλλά είδα περίπου και 10 αθλητικά κέντρα μιλώντας με ανθρώπους για να κλείσω φιλικά για τις ημερομηνίες που είμαι έτοιμος και αν λυθούν όλα τα θέματα της ομάδος θα επιλέξουμε που θα πάμε, ή στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, με προτίμηση πάνω το εξωτερικό, και αυτό θα λυθεί. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, βάσει της μία διοδότησης της ομάδος, το πρώτο μέλημα είναι να μην χάσουμε παίκτες που θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι αν χαθούν κάποιοι παίκτες που υπολογίζουμε για τη νέα χρονιά, καθυστερώντας να βρεθεί λύση στην ομάδα, είναι δύσκολο να τους αντικαταστήσεις, γιατί στη Football League και δεν υπάρχουν πολλοί νεαροί που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ηρακλή. Υπάρχουν όμως παιδιά που είναι νεαρής ηλικία και που μας επιτρέπεται να κάνουμε μεταγραφές, με τους οποίους οι οποίοι θέλουν να έρθουν πολύ στον Ηρακλή και είναι παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει στη Super League, παίζουν στη Super League και είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Coach, το φοβάστε αυτό? Χθες είχατε το barbecue, είχατε και ένα μεταξύ σας φιλικό, σε καλή διάθεση, σε καλό κλίμα. Αλλά οι παίκτες φύγανε. Φοβάστε ότι όσους αποχαιρετήσατε χθες, εννοώ για καλό καλοκαίρι, δεν θα είναι όλοι στην επιστροφή τους 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη της ομάδας? Το φοβάστε, σας ανησυχεί πολύ? Γιατί δυστυχώς, για να τα λέμε όλα, και δικαίωμα προσφυγής έχουν και απλήρωτοι είναι, και η κατάσταση μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει αλλάξει στα οικονομικά, παύλα διοικητικά. Και προφανώς έχετε καταβάλει όλο αυτό το διάστημα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τους κρατήσετε συγκεντρωμένους, γιατί έχουν και συμβόλαια όλοι, έτσι, στην ομάδα. Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί, σέβονται την ομάδα την οποία τους έχει αναδείξει, τους περισσότερους από αυτούς, τους έχει δώσει το δικαίωμα να είναι
αυτοί που ανεβάσαν την ομάδα μετά από 4 χρόνια, όπως και εμένα, σέβονται την ομάδα, γιατί αυτή είναι η ομάδα που τους έδωσε τη δυνατότητα να παίξουν και να κάνουν ντεμπούτο στη Super League. Η στάση που κρατάνε είναι πάρα πολύ σωστή, επαγγελματική, δείχνοντας ότι αγαπάνε την ομάδα. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι το κλίμα στην ομάδα και τα αποδυτήρια μας είναι το δυνατό μας κομμάτι, παρόλο το ότι στη φετινή σεζόν είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν στη Football League, αλλά αυτό μερικές φορές γίνεται στις ομάδες και προσπαθώ εγώ πάντα να κρατώ τις ισορροπίες. Δεν σας κρύβω ότι δεν το φοβάμαι αυτό, από τη στιγμή που έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ναι. Αυτό που βλέπω όμως εγώ είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά περιμένουν από μέρα σε μέρα να ακούσουν καλά νέα, και αυτό πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, γιατί ο καθένας είναι επαγγελματίας. Εάν δει ότι δεν υπάρχει προοπτική, ότι δεν υπάρχει μέλλον, θα πρέπει να δει και το μέλλον του, ο καθένας ξεχωριστά. Mm-hmm. Όπως και εγώ το ίδιο. Αυτή είναι αλήθεια, αλλά να είστε σίγουροι ότι όλοι, και οι παίκτες και το τεχνικό team και όλοι όσοι είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για να περιμένουν να κάνουν υπομονή, και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθεί λύση και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό πιστεύω, αυτό θα ευχηθώ και αυτό ελπίζω. Επειδή η υπομονή δεν κάνετε σήμερα, η υπομονή δεν κάνετε τις τελευταίες μέρες, η υπομονή γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες. Όλη αυτή η κατάσταση, είτε η ανοργανωσιά, είτε τα οικονομικά προβλήματα, είτε οι απληρωσιές, σας έκαναν ποτέ να πείτε «δεν αντέχω», «δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ, την αγαπάω την ομάδα, την πονάω, τον κόσμο κτλ, αλλά πρέπει να δω αυτό που είπατε και πριν, το μέλλον μου»? Σας έκανε ποτέ να φτάσετε στο αμήν, ως σκέψη, έτσι, ως πράξη φυσικά και δεν το έχετε κάνει? Γιώργο, όταν είχα μες στα μέσα της σεζόν μια οικονομική πρόταση από ομάδα, η οποία ήταν δεκαπλάσια τα χρήματα που μου δίνανε, είπα όχι. Ναι. Και αυτό γιατί σου είπα, αυτή είναι αλήθεια, αυτό το λέω πρώτη φορά, δεν το έχω μετανιώσει, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτή την ομάδα και εγώ, παρόλο το ότι είμαι προπονητής 8 χρόνια, έχω ανεβάσει το όνομά το μου όνομά στο, ποδοσφαιρικό, ναι. Στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, να το πω έτσι, όπως και οι ποδοσφαιριστές. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες στιγμές, όμως εγώ δεν είμαι αχάριστος. Ξέρω πολύ καλά τι έχω κάνει σε αυτή την ομάδα. Ξέρω πολύ καλά το τι μου έχει δώσει αυτή η ομάδα. Έχω δώσει και εγώ πολλά, αλλά μου έχει δώσει και η ομάδα πάρα πολλά. Δεν έχω βρεθεί σε αυτό το σημείο. Κάποιες στιγμές για να λες «μα γιατί γίνονται αυτά, γιατί αυτό, γιατί το ένα, το άλλο», αυτό συμβαίνει. Αλλά όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και προσπαθώ πάντα να είμαι εγώ αυτός πρώτος ο οποίος θα έχω καλή ψυχολογία και να το δείχνω στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά και την προπόνηση, την καθημερινή, τον αγώνα, γενικά και με την επικοινωνία που είχαμε τους ποδοσφαιριστές. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κύριος Παπαθανασάκης έχει μπει σε μια διαδικασία σιωπής. Δεν έχει τοποθετηθεί, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση, έχει αρνηθεί 2 φορές να βρεθεί στο Κατσάνιο στις γενικές συνελεύσεις παρουσία του κόσμου. Εσείς είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε τις τελευταίες μέρες μαζί του, να σας ενημερώσει, να τον αφουγκραστείτε, να ξέρετε πάνω κάτω, γιατί είστε ο προπονητής της ομάδος. Το τι γίνεται, μένει, φεύγει, βρήκε διάδοχο, και συγγνώμη που σας ρωτάω, δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά σας, αλλά έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον να κάνουμε τους detective και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση από τον κύριο Παπαθανασάκη ή τέλος πάντων από την ΠΑΕ Ηρακλής για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες? Αυτό που γνωρίζω, επειδή έχω μιλήσει με τον πρόεδρο τις τελευταίες μέρες, και αυτό που μου λέει είναι ότι προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για την ομάδα. Μόνο αυτό μπορώ να πω, και ότι μέλημά μου είναι, μου λέει coach, να βρω την καλύτερη λύση που υπάρχει για την ομάδα, για να υπάρχει
η επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω γιατί αυτό γνωρίζω και εγώ. Mm-hmm. Θυμάμαι δηλώσεις ποδοσφαιριστών και εδώ στην ώρα για μπλε και σε άλλα μέσα ενημέρωσης να μας δείχνουν, να αποτυπώνουν ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ ποδοσφαιρικού τμήματος και διοίκησης. Ότι αρκετούς μήνες ακούγανε λόγια για κάποια χρήματα που θα έρθουν, για κάποιες υποσχέσεις, για οτιδήποτε τέλος πάντων μέσα στην ομάδα. Και πλέον οι ποδοσφαιριστές από ένα σημείο και μετά δεν εμπιστεύονται την διοίκηση. Αυτό εσάς ως προπονητή σας επηρεάζει? Κοιτάξτε, όλα επηρεάζουν το αγωνιστικό τμήμα όσον αφορά την καθημερινότητα στην προπόνηση και κυρίως τον αγώνα. Σε αυτό που μένω εγώ είναι ότι, και θα το επαναλάβω, ότι οι ποδοσφαιριστές μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι και χθες, δείξανε το χαρακτήρα τους, το πόσο σοβαροί είναι, το πόσο επαγγελματίες είναι, το έχουν κάνει όλη τη σεζόν. Με αυτά τα παιδιά συνεργάζομαι 2 χρόνια και βεβαίως επηρέαζε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν μπαίναμε στο γήπεδο προσπαθούσα και εγώ και αυτοί να αφήσουμε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός της προπόνησης και εκτός του αγώνα. Πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αυτά που ακούμε θα γίνουν, ότι θα βρεθεί λύση, ότι θα προχωρήσει η ομάδα. Ελπίζουν όλοι. Και γι' αυτό είπα ότι πολύ γρήγορα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί όλα αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές θα πρέπει να ακούσουν κάτι θετικό για να τους δώσει μια ελπίδα, για να μην φτάσουν στο σημείο να εξαντλήσουν τα περιθώρια και να κοιτάξουν το μέλλον τους σε μια άλλη ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ευχή, είναι ελπίδα. Εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι μια ομάδα σαν τον Ηρακλή στη Super League, μετά από πολλά χρόνια, κατά την άποψή μου, με περισσότερα έσοδα τη μία σεζόν, αυτό τουλάχιστον γνωρίζω, ότι θα έχει περισσότερα έσοδα η ομάδα την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα έχει και ένα 20% παρακράτηση βέβαια, γιατί δεν πήρε αδειοδότηση. Τα γνωρίζω από τα έσοδα. Αυτά, τα γνωρίζω όλα. Και η επιτήρηση κάθε 3 μήνες, αυτό είναι λίγο θηλιά. Είναι θέμα διοικητικό, το οποίο πρέπει να οργανωθεί η ΠΑΕ όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Το πώς πρέπει να δουλέψει για να μην έχουμε προβλήματα είτε με επίπληξη, είτε με πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών. Θα πρέπει λοιπόν να μπει η ομάδα, η διοίκηση, αυτοί που θα διοικούν, στο οικονομικό κομμάτι να είμαστε 100% στο στόχο που θα θέσουμε. Αυτό που εγώ πιστεύω πάρα πολύ, και επειδή με επηρεάζει και εμένα όσον αφορά το να ακούω πράγματα τα οποία με στεναχωρούν, έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδος. Αυτό που με αφορά 100% είναι ότι αυτή η ομάδα τη φετινή σεζόν έχει παίξει πολύ καλά παιχνίδια, έχει παίξει παιχνίδια η οποία, να το πω έτσι απλά, δεν έπαιξε καλά, δεν βλεπότανε. Ναι. Έχω κάνει λάθη εγώ στο κομμάτι το μεταγραφικό, γιατί έχω την μεγάλη ευθύνη εγώ για κάποιους παίκτες που ήρθανε και δεν πετύχαν στον Ηρακλή, παρόλο το ότι, και μην το πάρετε εγωιστικά, ότι πιστεύω ότι κάποια παιδιά από αυτά είναι καλοί ποδοσφαιριστές, απλά δεν έτυχε, δεν μπόρεσαν να παίξουν στον Ηρακλή, γιατί πρέπει να δεις πολλά στοιχεία σε έναν ποδοσφαιριστή αν μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα που έχει πίεση. Μιας και το αναφέρετε, coach, έφταιγε και το γεγονός ότι έπρεπε να αποφασίσετε εσείς και ο πρόεδρος. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος, κάποιος γνώστης, κάποιος τεχνικός διευθυντής, αφού πήγε τώρα εκεί η κοβέντα, να σας κάνω και αυτή την ερώτηση. Για την αποτυχία στις μεταγραφές. Το ιδανικό είναι να υπάρχει τεχνικός διευθυντής και όχι να εμπλέκομαι εγώ σε αυτά τα θέματα. Και αν θέλετε, η γνώμη μου είναι ότι ο Ηρακλής στη νέα σεζόν πρέπει να έχει τεχνικό διευθυντή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που έγινε τη φετινή σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Και την έχω πει και στον ίδιο τον πρόεδρο από την αρχή της σεζόν αυτή. Για διαφόρους λόγους ο πρόεδρος δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κάποιον και δεν έγινε.
Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στις μεταγραφές ήμασταν πολύ άτυχοι στο θέμα του Κωστίνου του Λαζάρ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Με λύπη μου άκουσα κάποια πράγματα που έχουν υποθεί. Και αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί είναι και ο πρώτος που κατέθεσε προσφυγή. Δεν ξέρω αν σας πείραξε αυτό. Κοιτάξτε, με πείραξε με την έννοια ότι εγώ όλη τη χρονιά προσπάθησα και περίμενα τον Κωστή να παίξει για να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τον πήραμε για συγκεκριμένο λόγο. Τον πήραμε για μία χρονιά να βοηθήσει αυτά τα νέα παιδιά στη Super League, με την εμπειρία του, με την ποιότητά του, και αυτό δεν μπόρεσε να γίνει λόγω του τραυματισμού του. Βεβαίως έχει ο καθένας το λόγο του για να κάνει προσφυγή, όπως έκανε ο Κωστίν. Εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα και όλο το τεχνικό team και όλο το ιατρικό team να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό και ήταν κάτι πολύ αρνητικό για την ομάδα, το ότι δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή να την βοηθήσει, τον οποίο τον είχαμε πολύ ανάγκη τη φετινή σεζόν, και πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή γύριζε θα μπορούσαμε να βλέπουμε και να έχουμε και περισσότερους βαθμούς, έστω και αυτό. Okay, αυτά γίνανε. Αν θέλετε, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για τις μεταγραφές, το ότι δεν πετύχανε. Παρόλα αυτά όμως, το ότι η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ακόμη και το παιχνίδι με την ΑΕΚ που παίξαμε στο Καφαντζόγλιο, με τη βροχή, με εκείνον τον... θα έπρεπε να κερδίσει η ομάδα το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι στο παιχνίδι του Ατρομήτου και μετά, εκεί λίγο μας πήρε από κάτω στα 6 τελευταία παιχνίδια, που θα μπορούσαμε να βλέπουμε παραπάνω στη βαθμολογία και να έχουμε πιο καλή θέση και ίσως να διεκδικούμε και την είσοδο μας στα play-off. Αυτό τώρα που λέτε, νομίζω, δεν ξέρω, ταπεινή μου άποψη, ότι αποδείχθηκε ότι έκανε σε όλους μας πάρα πολύ κακό. Το μετά την Τούμπα, το play-off, το πεντάδα, και οι δηλώσεις που έγιναν από τη διοίκηση, και όχι μόνο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αποδείχθηκε ότι βγήκε μπούμερα και όλο αυτό. Τώρα το λέμε μετά από καιρό το λέμε αυτό. Ναι. Εκ του αποτελέσματος ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούσε η ομάδα, είχε τη δυνατότητα, παρόλο το ότι ο στόχος μας δεν ήταν αυτός από την αρχή, να μπούμε στα play-off. Τον διεκδικήσαμε μέχρι κάποια στιγμή. Δεν πρέπει όμως να απογοητευόμαστε επειδή δεν καταφέραμε αυτό το στόχο. Έτσι, εμένα αυτό που μου μένει στη φετινή σεζόν, και αυτό είναι το θετικό για τον Ηρακλή, είναι ότι πέρα από τις μεταγραφές το καλοκαίρι, κάναμε πολλούς ποδοσφαιριστές με τριετή συμβόλαια. Όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε κάνει, που παίξαν στη Football League και έχουν κάνει ντεμπούτο στη Super League, έχουν για άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο στον Ηρακλή. Και ας ελπίζουμε να συνεχίσουν να έχουν αυτό που λέγαμε με το φόβο νωρίτερα. Βεβαίως. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε κάνει επαγγελματίες από τη Β' ομάδα, οι οποίοι ανταποκριθήκαν, όπως είναι ο Γιάννης ο Τσότρας. Mm-hmm. Αυτό όταν το βλέπουμε σε ομάδες του εξωτερικού, το επισημαίνουμε συνέχεια. Αυτό έγινε και στον Ηρακλή. Και πιστεύω ότι θα γίνει και του χρόνου. Και όχι για να στηριχτούμε σε αυτούς τους παίκτες, επαναλαμβάνω, για να αρχίζουμε να δουλεύουμε όπως δουλεύουν στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά, τα σπλάχνα της ομάδος, να στηρίξουμε αυτό το προϊόν και να τους ανεβάσουμε σιγά σιγά. Έχοντας δίπλα τους πάντα βέβαια καλούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μπορούμε να χαρούμε. Έχουμε στείλει παίκτες και στην εθνική ομάδα. Βεβαίως. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν έγινε να έχει 2 παίκτες ο Ηρακλής. Αυτά είναι θετικά και είναι ωραία. Απλά ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Δεν μπορούμε να τα χαρούμε. Μπράβο. Ο κόσμος είναι εκνευρισμένος, είναι οργισμένος, είναι αγανακτισμένος, είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Δεν θέλει άλλο καλοκαίρι όπως τα προηγούμενα. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, coach. Το γνωρίζω. Και θέλει να μάθει ότι αύριο η Ηρακλής έχει μια διοίκηση σοβαρή. Έχει πλέον λύσει τα οικονομικά της ζητήματα. Γιατί φαντάζομαι και για εσάς δεν θα είναι ότι καλύτερο να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει η επιτροπή και μπορεί να μας αφαιρέσουν βαθμούς και μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Γιατί γίνεται ένας κόπος, μια προσπάθεια στο αγωνιστικό τμήμα και όλο αυτό θα εξαφανιστεί αν υπάρχουν λυχοί αποφάσεις.
Αυτό είναι ότι χειρότερο νομίζω για τη δική σας ψυχολογία και για τους ποδοσφαιριστές. Η σχέση σας με τον κύριο Παπαθανασάκη πέρασε αρκετά στάδια μέσα στη σεζόν. Τώρα Ναι. πώς είναι? Είναι όπως πρέπει να είναι, επαγγελματική, όπως είναι ο προπονητής με τον πρόεδρο της ομάδος. Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα. Δεν μιλάμε τόσο πολύ γιατί καταλαβαίνω την πίεση που έχει. Μένω σε αυτό που σας είπα, ότι προσπαθεί, μου έχει πει ότι προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση για την ομάδα για την επόμενη μέρα. Αυτό εύχομαι. Τον εμπιστεύεστε? Μου κάνετε μία ερώτηση τώρα. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε, ξέρω ότι θα βρει την καλύτερη λύση. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλω να πιστεύω αυτό. Γιατί κυρίως από τον κόσμο η λέξη εμπιστοσύνη έχει χαθεί πλέον, γι' αυτό σας το ρωτάω. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που κάθε μέρα που περνάει coach μαθαίνουμε είναι κάτι, μια, και μια κάτι χειρότερο, κάνετε, έτσι. Είναι μια ερώτηση που μου κάνετε, γιατί είμαι προπονητής της ομάδας και είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Ναι. Εγώ σέβομαι τους πάντες. Ναι. Ναι. Είναι θεσμοί. Είναι θεσμοί. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ομάδα. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Επειδή υπόθηκαν και κάποια πράγματα το τελευταίο 24ωρο και για εσάς και για ποδοσφαιριστές και για οικονομικά, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού. Ναι. Και αν διαπιστώσατε ότι κάποιος ποδοσφαιριστής χθες έφυγε δυσαρεστημένος. Δυσαρεστημένος είτε γιατί δεν τα βρήκε με την περιβόητη εκχώρηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες από όσο έχουμε μάθει των τηλεοπτικών για να πληρωθούν τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Δυσαρεστημένος γιατί χθες σε εισαγωγικά δεν γλυκάθηκε να πάρει ένα ποσό τέλος πάντων να φύγει στην οικογένειά του. Και για τα δύο, αν θέλετε να μου απαντήσετε. Το πρώτο θέμα είναι, και θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό, είναι ότι βγήκαν στον αέρα, στη δημοσιότητα, κάποια πράγματα ότι εγώ έχω δώσει χρήματα για κάποιον ποδοσφαιριστή για να φύγει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, είτε κάτι ακόμη, το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από την αγάπη του για τον Ηράκλη βοηθάει στη Μίκρα όσον αφορά τη συντήρηση των γηπέδων, ότι τον πληρώνω εγώ από τη δική μου τσέπη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οπότε θα πρέπει να τελειώνει αυτό και να μην ξανασυζητηθεί. Ναι. Ό,τι έχει γίνει. Το ότι κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να έφυγε δυσαρεστημένος, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά το ότι και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο και το καταλαβαίνω, και αυτό έχω πει σε όλους, ότι παρόλο τα προβλήματα, αυτό που ενδιαφέρει τον ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή από μια χρονιά δύσκολη είναι να έχει κάποια χρήματα στην τσέπη του για να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Είναι και η οικογένειά του από πίσω. Είναι και η οικογένεια. Είναι όλα, πολλά. Όλα. Είναι πολλά. Από ό,τι μαθαίνω, κάθε μέρα μπαίνουν κάποια χρήματα στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά με τις εκχωρήσεις. Mm-hmm. Θα πρέπει τις επόμενες μέρες και γρήγορα. Έχουν συμφωνήσει όλοι οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι. Θα πρέπει τις επόμενες μέρες και γρήγορα να δούμε η διοίκηση, να δει τι θα κάνει με αυτά τα παιδιά που δεν έχουν κάνει εκχωρήσεις. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, σας επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, αυτά τα παιδιά να έχουν χρήματα για να κάνουν τις διακοπές τους. Βεβαίως. Με ηρεμία, να ξεκουραστούν για να έρθουν με γεμάτες μπαταρίες στις 4 Ιουλίου, όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και αυτό καθημερινά προσπαθώ να πιέσω και εγώ την κατάσταση να γίνει προς τους παίκτες. Να μιλήσουμε πάλι λίγο, αν θέλετε, για το αγωνιστικό. Πάντα έχετε... για το αγωνιστικό. Είναι χαρά μου να μιλάω το για το ξέρω, αγωνιστικό. Το ξέρω. Έχετε καταλήξει στους δύο που θα ανανεώσουν, Καρασαλίδης, Μοντέιρο, ή υπάρχει η σκέψη και για τον Περόνε, ο οποίος ναι μεν μαζί με τον Ρωμάνο φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον ότι αποτελούν παρελθόν, γιατί δεν έχουν και συμβόλαιο κιόλας, έτσι. Νομίζω έχετε προβληματιστεί γι' αυτό ή όχι? Για το ποιοι δύο θα ανανεώσουν, γιατί δυστυχώς μόνο δύο ανανεώσεις έχετε. Σας ακούω που ξεφυσάτε, οπότε ακούω και τον προβληματισμό σας. Είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός όσον αφορά τη μία θέση. Είναι του Καρασαλίδη ότι... είναι ξεκάθαρο? Είναι ξεκάθαρο κατά την άποψή μου του Τέλη του Καρασαλίδη. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο
στην αρχή δεν έπαιζε καθόλου. Και μετά το παιχνίδι με τα Γιάννενα, στο κύπελο που ήταν εξαιρετικός, συνέχισε και είχε μια πολύ καλή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια, την οποία άξια από μόνος του, με την απόδοσή του, την κέρδισε αυτή τη θέση στην ομάδα. Και όπως έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου από τότε που κάνω αυτό το επάγγελμα, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να είμαι δίκαιος με τους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό μπορεί να έχετε ερωτήματα και θα τα δεχτώ τα ερωτήματά σας. Δηλαδή καταλαβαίνω τα ερωτήματα και του κόσμου και τις, όσον αφορά το να είμαι δίκαιος και πώς κάποιοι παίκτες παίξανε. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Ναι. Και βλέπετε ότι προτρέχω γιατί ξέρω ότι μπορεί να μου κάνει μια τέτοια. Όχι, όχι. Άρα λοιπόν ο Καρασαλίδης είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλω να μείνει στην ομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για την επόμενη ανανέωση. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το θέμα του Βέλιου. Εγώ πιστεύω και το λέω για έναν ποδοσφαιριστή που έχει δώσει πάρα πολλά στον Ηρακλή τη φετινή σεζόν, mm-hmm. για τον Απόστολο, ότι καμία ομάδα δεν πρέπει να εξαρτάται από ένα παίκτη, από έναν ποδοσφαιριστή. Και το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που όλες οι ομάδες μπορούν να πουλάνε παίκτες, να παίρνουν παίκτες. Okay. Αυτή τη στιγμή είναι μια... Θα θέλατε βέβαια να τον έχετε και του χρόνου από τη στιγμή που βεβαίως υπάρχει και ο περιορισμός μεταγραφών. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Θέλω να ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το θέμα με τον Αποστόλη. Mm-hmm. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε το δικαίωμα της ανανέωσης δύο ποδοσφαιριστών. Δηλαδή αυτό το μειονέκτημα που έχουμε από τη μια διαδότηση, έχουμε ένα πλεονέκτημα μέσα στις εισαγωγικά να ανανεώσουμε δύο ποδοσφαιριστές. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Σωστά. Ο ένας θα είναι πρέπει ο Καρασα... τις επόμενες μέρες και μόλις λυθούν όλα αυτά τα διοικητικά προβλήματα να αποφασίσουμε. Εγώ σχεδόν έχω αποφασίσει μέσα στο μυαλό μου, αλλά για τη δεύτερη ανανέωση θα μόλις λυθούν, θα το δείτε στην πράξη ποιος θα είναι. Έχετε αποφασίσει καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, με το σκεπτικό ίσως ότι αν πουληθεί ο Βέλιος μετά επιθετικά λιγωμένη γυμνή ομάδα, ο Γιάννης Λουκίνας γερώνει το παιδί, δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει μετά από μακροχρόνιο τραυματισμό. Φαντάζομαι κάπως έτσι εκεί κινούνται οι σκέψεις σας. Αλλά δεν είναι αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά για την περίπτωση του Περόνε, ο προπονητής έχει τον πρώτο λόγο. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις και των δύο Αργεντινών, όχι μόνο του Περόνε, δεν ήταν τόσο καλές με τη διοίκηση. Και ίσως αποφάσισε η διοίκηση πάνω απ' όλα να τελειώσει η συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο τον έχει, τον πρώτο λόγο τον έχει ο προπονητής και πρέπει να τον έχει ο προπονητής. Mm-hmm. Και αυτό τον πρώτο λόγο θα τον έχω εγώ. Πάντα το αγωνιστικό κομμάτι θέλω να είμαι υπεύθυνος εγώ, γιατί αν γίνει κάποιο λάθος, όπως σας είπα ότι έχουμε κάνει λάθος... Αναλαμβάνετε και εσείς λόγους, άμεσα πρέπει την να αναλαμβάνω την ευθύνη, όπως και σε μια ήττα είτε σε ένα κακό αποτέλεσμα, οτιδήποτε. Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για κάτι που έχει κάνει κάποιος άλλος. Η δουλειά μου είναι αυτή, κρίνομαι από αυτή, από το αποτέλεσμα, mm-hmm. και έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι νομίζω είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Τις επόμενες μέρες όμως, αφού λυθούν όλα τα θέματα της ομάδος, θα παρθούν αποφάσεις για αυτά, πάντα με γνώμονα το καλύτερο της ομάδος και τίποτα άλλο. Αλήθεια, περιμένατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να μην μιλάμε για ποδόσφαιρο τέλη Μαΐου? Γιατί, okay, από Δεκέμβριο-Ιανουάριο κάποια πράγματα βγαίνανε προς τα έξω σιγά-σιγά για κάποια οικονομικά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά περιμένατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο χωρίς άδεια, χωρίς ενημερότητες, χωρίς και να μπαίνουμε σε διαδικασία προσφυγών, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται στην επόμενη μέρα? Περιμένατε να φτάσει τόσο κάτω το πράγμα? Όχι, δεν το περίμενα, όχι. Δεν το περίμενα και με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί εγώ αυτό που είχα στο μυαλό μου και αυτό που είχαμε στο πλάνο μας ήταν μετά την άνοδο της ομάδος, όπως σας είπα, να... υπάρχει αυτή η χρονιά που θα είναι σταθεροποίηση που κατά την γνώμη μου το κάναμε. Ναι. Όχι στην καλύτερη θέση στη βαθμολογία, αλλά έγινε αυτό. Και είχα πει ότι την επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη και να διεκδικούμε στόχους που αρμόζουν στο όνομα, στην ιστορία, στη δυναμική του Ηρακλή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε την επόμενη σεζόν τόσο εύκολα.
Πρέπει να σας πω όμως ότι έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Το έχω δείξει όλη τη σεζόν όλα αυτά τα 2 χρόνια, γιατί με αυτά τα παιδιά συνεργάζομαι 2 χρόνια. Ξέρω τι μπορώ να πάρω από τον καθένα μες στο αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως μας λείπει κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε το παραπάνω βήμα. Η εμπειρία, ίσως. Η εμπειρία, βεβαίως, στην οποία αυτά τα παιδιά θα είναι πιο έμπειρα φέτος. Έχοντας 17 συμμετοχές, παράδειγμα, να πω ένα παιδί το οποίο πολλοί θεωρούν ότι το έχω αδικήσει κιόλας. Τον Κοσμά τον Τζιλιανίδη, τον οποίο λέω για αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά από την ημέρα το ξέρω από 8 χρονών. Από 8 είχε χρονών, αρκετά σκαμπανεβάσματα φέτος, είναι αλήθεια. Ναι, πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερος. Ο Παύλος ο Κυριακίδης θα είναι πολύ καλύτερος, ο Σαραμαντάς, ο Σιαμπάρης. Να μην αναφέρω όλα τα ονόματα των παιδιών, τους ξέρετε, έχουν παίξει για πρώτη φορά. Έχοντας δηλαδή δίπλα τους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να αντέξουν το βάρος της ομάδος, να τους βοηθήσουν περισσότερο από ό,τι βοηθήσαν όλες οι μεταγραφές οι φετινές, εκτός του Βέλιου που βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να κάνει πράγματα. Τους έχω εμπιστοσύνη. Αρκεί να λυθούν όλα αυτά τα θέματα γρήγορα και να υπάρχει αφοσίωση και αναμονή στο πότε θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Coach, τελευταία ερώτηση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είστε έτοιμος, όπως είπατε, για να δημιουργήσετε μια ομάδα έστω και χωρίς αδειοδότηση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον λυθούν τα πράγματα και εφόσον υπάρξει μια προοπτική? Χτύπα ξύλο, δεν θα βρεθεί λύση. Και αυτό το γαϊτανάκι, να το πω έτσι, αυτό το σύριο θα συνεχιστεί μέσα στο καλοκαίρι και θα ξεκινήσει και η προετοιμασία και δεν θα έχει δοθεί λύση. Και θα συνεχίσουν τα προβλήματα και θα φτάσουμε τον Αύγουστο και θα λέμε για έναρξη πρωταθλήματος και δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Εκεί τι κάνουμε? Γιατί αυτό, οι διαπραγματεύσεις του κυρίου Παπαθασάκη μπορεί να κρατήσουν όλο το καλοκαίρι, κανείς δεν το ξέρει. Ή μπορεί να μην φύγει, ή μπορεί κοιτάξτε να σου πω οτιδήποτε. Κάτι, έτσι. Να σου πω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αυτό που μου λες δεν θέλω να το βάλω ούτε καν στο μυαλό μου. Κανένας μας, αλλά... Νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διοικητικά και πιστεύω πρώτος και ο πρόεδρος που πρέπει να βρει γρήγορα τη λύση. Όποια για να είναι αυτή, πρέπει να βρεθεί γρήγορα η λύση για να δούμε την επόμενη μέρα. Φοβάμαι πολύ ότι αυτό που μου λες, αν συμβεί, που δεν εύχομαι να συμβεί, ότι θα κοιτάξει ο καθένας να δει το μέλλον του. Το δρόμο του. Μετά. Ναι. Έχει εξαντλήσει, όπως είπα στην αρχή, όλα τα περιθώρια ο καθένας. Καθένας μας και θα πρέπει να βρει το δρόμο του. Όμως να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Αυτό θέλω να πιστεύω. Μακάρι. Εγώ αυτό που θέλω να περάσω προς τον κόσμο είναι ότι έχοντας λύσει γρήγορα και ακούγοντας θετικά πράγματα για το διοικητικό κομμάτι, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, κρατώντας όλους αυτούς τους παίκτες που θέλουμε να κρατήσουμε, κάνοντας αυτές τις προσθήκες που μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα και θα είμαστε μια πολύ καλή ομάδα ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα, βάζοντας τις βάσεις, αυτό το είπαμε βέβαια φέτος, τη φετινή σεζόν για την επόμενη σεζόν. Ναι, βάζοντας κάθε χρόνο τις βάσεις θα βάζουμε. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, Γιώργο? Κλείνουμε με αυτό. Εγώ σας είπα ότι ήθελα τη νέα σεζόν να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να κρυφτώ. Όμως ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο δουλεύει, που δούλευε μέχρι χθες και είναι σε αναμονή, περιμένει να ακούσει θετικά πράγματα για την ομάδα και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και του χρόνου, μένοντας όλα αυτά τα παιδιά και κάνοντας τις προσθήκες που μπορούμε να κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω για τα αρκετά λεπτά, να ευχηθώ καλή δύναμη και 4 Ιουλίου να είμαστε όλοι στην πρώτη, όλοι μα όλοι και ακόμα περισσότεροι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Εγώ ευχαριστώ, coach. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.